Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, που δεν χάνει ευκαιρία να ταυτίζεται διαρκώς σε κάθε διακύβευμα με τις πιο ακραίες από τις θέσεις των πιστωτών. Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, που είχε παρουσιάσει ως μονόδρομο και σωτηρία τα οριζόντια κοψίματα την πενταετία της καταστροφής κατά 40% συνολικά συντάξεις και είχε δεσμευθεί, όπως όλη η κυβέρνηση Σαμαρά τότε, για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, που υπερηφανεύεται γιατί ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης ήθελε να κάνει απολύσεις στο δημόσιο και είναι υπέρ των μαζικών απολύσεων και της απορρίθμισης της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μας είπε ότι έχει σχέδιο να μειώσει τους φόρους κόβοντας κοντά στα 2 δις από δημόσια νοσοκομεία, δημόσια σχολεία και καταργώντας όλα τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης των αδυνάτων, όπως αυτό για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης που εσείς δημιουργήσατε, που έφερε αυτή εδώ η κυβέρνηση ως πρώτο μέτρο, όταν όλοι και εσείς πρώτοι λέγατε ότι είναι μονομερής ενέργεια. Αυτά θέλετε να καταργήσετε. Να λοιπόν γιατί η δική σας κριτική, κύριε Μητσοτάκη, είναι μια κριτική που δεν μπορεί να πιάσει τόπο. Είναι μια αιώλη κριτική. Γιατί το δικό σας δήθεν εναλλακτικό πρόγραμμα είναι απολύσεις, περικοπές, απορρίθμιση και συρρήκνωση του δημόσιου συμφέροντος. Και ο λαός μας αυτό το γνωρίζει. Το γνωρίζει γιατί άλλωστε σας θυμάται που το κάνατε αυτό πολύ καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια.